για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 4. Επιστροφή στον Άθο. Αυτή η σειρά ταινιών είναι το αποτέλεσμα της υπακοής του Ηγουμένου Κυπριανού στον Αγιορείτη Γέροντα Ευθύμιο, ο οποίος πρότεινε να κινηματογραφήσουμε το βίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, που γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Ισαάκ το 2004. Επίσης, σε αυτή την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων, οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον Γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Γερός δυνατός! Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου και θα δείτε τα μέρη όπου έζησε. Φώναξε μια φορά, έβαλε μια φωνή απ' έξω η μητέρα μου. Βγαίνω έξω και βλέπω έναν στη μητέρα μου δίπλα, έναν γέροντα, ας πω τόσο αδύνατο, σαν να φαίνονταν μια σανίδα όρθια, κατάχλωμη. Βγήκα έξω, πήγα κοντά, αγκάλιασε αυτό, τον αγκάλιασε εγώ, αλλά λέω, μη μου πέσει κιόλας, είναι τόσο αδύνατος, τόσο λεπτός ήταν. Στη σκήτη που ήταν στην Αγία Κατερίνη στο Σινά, είχαν πάθει τα πνευμόνια του, γιατί ο αέρας εκεί στην έρημο είναι αρής και προβληματίστηκαν τα πνευμόνια του. Και τον πήγανε στο νοσοκομείο, στο σανατόριο. Εκεί τον κάναν την επέμβαση. Του αφαιρέσανε ένα τμήμα από τα πνευμόνια του. Ήταν μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Μου αφαιρέσανε τον ένα λοβό αριστερά, καθώς και λιγάκι από τον άλλον. Μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά, το δε άλλο που έγινε η εγχείρηση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή, σαν απλή ιστορία, καθώς και του συναξαριστά των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 μέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί. Βάσει του εξιτηρίου, ενοσηλεύθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Εισήλθε 4 Αυγούστου 1966 μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1966, Πάσχων εκ βρόγχιεκτασίας αριστερού κάτω λοβού. Χειρουργηθής εξήλθεν εν Ιάση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του εκεί, στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου, έκανε υπακοή στους γιατρούς και έφαγε κρέας. Αλλά ήθελα ορισμένα πράγματα να το ρωτήσω, που ζούσε. Και λέω, γέροντα, πώς μπορώ να προσευχηθώ, να ζητήσω, ας πούμε, να βοηθήσω κάποιον, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Και μου λέει, αν θέλεις να βοηθήσεις κάποιον που είναι άρρωστος ή πονάει ή υποφέρει, θα προσευχηθείς και θα ζητήσεις, λέει, θα πεις στην προσευχή σου, Θεέ μου, δώσ' μου ή μοίρασέ μου τους πόνους ή την αρρώστια που έχει αυτός που θέλεις να βοηθήσεις και κάμε τον αυτόν καλά. Κάτι που εκείνη τη στιγμή, για μια στιγμή μου πέρασε ένας, ας πούμε, πειρασμός. Γιατί, δηλαδή, να πάρω εγώ τον πόνο για να γίνει καλά. Αυτή είναι, λέει, η προσευχή. Αν θέλεις να βοηθήσεις, έτσι θα κάνεις. Όταν έρχομαι με το καράβι, έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά,
Κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι, για να μην με ενοχλεί ο κόσμος, και ψάλω. Και τι δεν ψάλω. Πόσα άξιον εστί, πόσα άγιος ο Θεός. Κάνει και ένα γκρότο πάνω στο καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτη μας το άξιον εστίν του Παπα-Νικολάου, στο Άγιος ο Θεός του Νηλαίος, σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Επανακάμπτοντας το Άγιον Όρος, ο γέροντας κατευθύνθηκε στη σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την καλύβη των Αρχαγγέλων. Το ομόλογο φέρει ημερομηνία 12 Μαΐου 1964. Ο ίδιος, σε επιστολή του από 24 Ιουλίου 1964, αναφέρει σχετικά: «Επήραμε την χάριν του Θεού μια καλύβη στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνον οι 7. Σάββατο και Κυριακή κάνουμε στο Κυριακό λειτουργίες μόνον. Οι δε ακολουθίες γίνονται στις καλύβες μας». Παρακάλεσα τον Κύριο ούκο λίγον, αλλά βλέπω ότι είναι θέλημά του αυτό. Επήγα στον πνευματικόν μου, πατέρα Τίχωνα Ρώσον Ερημίτην, και μου είπε ότι θα πρέπει να δέχομαι όσους θέλουν να μένουν μαζί μου. Το πολύ μου είπε να κάμεις μια καλυβούλα πιο πέρα, δια να έχεις και ολίγη ησυχία. Θα ήθελα να σας πω μία ιστορία. Όταν ήταν στην Καψάλα ο γέροντας, δίπλα του, πολύ κοντά, σε απόσταση μισής ώρας, ζούσε ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας της Εκκλησίας της Σερβίας. Ο πατήρ Αμφιλόχιος, ένας διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, για ένα μέρος της ζωής του αποφάσισε να γίνει ασκητής σε ένα ξεροκάλυβο εκεί κοντά στον πατέρα Παΐσιο. Ένα βράδυ ο πατήρ Αμφιλόχιος θέλησε να δει πώς προσεύχεται ο πατήρ Παΐσιος τη νύχτα. Ήταν πανσέλινος και έφυγε από το κελί του και πήγε, κρύφτηκε στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Άρχισε να ακούει έναν ήχο. Μπουπ, μπουπ, μπουπ. Και σε λίγο, λέει ο πατήρ Παΐσιος, «Έλα Μπαγιούμ, έλα να προσευχηθούμε, έλα να κάνουμε τις μετάνοιές μας». Ο πατήρ Αμφιλόχιος άκουσε τον ήχο αυτόν, αλλά δεν κατάλαβε σε ποιον μιλούσε. Και κάποια στιγμή κατάλαβε, αντιλήφθηκε, ότι μιλούσε σε έναν βάτραχο. Σε έναν μεγάλο βάτραχο, ο οποίος ήρθε και στάθηκε δίπλα στον πατέρα Παΐσιο. Και ο πατήρ Παΐσιος άρχισε να κάνει τις μετάνοιες του και δίπλα ο βάτραχος,
ο οποίος λεγόταν Μπαγιούν, άρχισε να κάνει και αυτός να σηκώνεται και να κάνει και αυτός μετάνοιες. Ήρθα και βλέπω αυτό το Μπαγιούν να βγαίνει. Τακ, τακ, τακ. Εκεί είχε ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό. Αυτό το Μπαγιούν κάθεται κοντά στο σταυρό και αρχίζει. Κουάξ, κουάξ. Πάσα πνοή ενεσάτω των κύριων. Θεέ μου, τι ιστορία και αυτή με τον Μπαγιούν του. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες που είναι όλες αληθινές. Τι να πρωτοποιείς. Αν μου το έλεγε κανείς, δεν θα το πίστευα. Αλλά το είδα με τα μάτια μου. Το έζησα και το είδα αυτό το θαύμα του Θεού. Έχω την εντύπωση ότι η επικοινωνία του Βατράχου με τον πατέρα Παΐσιο είναι ίδια με την επικοινωνία του ανθρώπου που λέγεται Γέρο Παΐσιος με τον άνθρωπο του σήμερα. Από τη στιγμή που ο Βάτραχος δέχεται τα μηνύματα της προσευχής και μετάσχει στην προσευχή, εκείνο που ενώνει τον ασκητή με τον άνθρωπο του σήμερα, οπωσδήποτε δεν είναι η τεχνολογία, αλλά είναι η προσευχή. Τουλάχιστον, αν δεν μπορεί κανείς να τα τηρήσει, ας πει «Θεέ μου, ήμαρτον», τότε ο Θεός θα τον ελεήσει. Γνωρίστηκα και με τον πνευματικό του πατέρα, τον γέροντα Τίχωνα το Ρώσο. Да, русский старец Тихон, замечательный. Ο γέρον Τίχων ήταν εξαιρετικός. Είχε μια ατελείωτη ταπεινότητα. Θεέ μου, αυτός ο γέροντας, 60 χρόνια έζησε εκεί, στην έρημο. Μιλούσε σλαβωνικά, ρωσικά, ελληνικά. Μια δική του εσπεράντο μιλούσε ο γέρον Τίχων. Αλλά η ψυχή του... Δεν μπορώ να ξεχάσω τα μάτια του. Τι ατέλειωτη ταπεινότητα, πόση αγάπη, πόση καθαρότητα ψυχής. Πόση χαρά έμεινε στην ψυχή μου από την γνωριμία με τον γέροντα Τίχωνα. Ο γέροντας είχε γνωρίσει τον Παπατίχωνα την εποχή που ήταν στην Εσφυγμένη. Τώρα τον έκανε γέροντά του. Τακτικά μετέβαινε στο κελί του για να τον βλέπει και να τον συμβουλεύεται. Συχνά το ρωτούσε ο Παπατίχων, «Πότε θα πάρεις το σχήμα?» Ο μοναχός αντιμετωπίζει την κουρά του στο μεγάλο σχήμα, όπως ο γαμπρός αντιμετωπίζει την ύφη. Πρέπει να είναι πεπισμένος ότι είναι η πιο καλή νύφη από όλες τις νύφες του κόσμου και ότι δεν πρόκειται ποτέ να την απατήσει. Τώρα όμως, μετά από παροτρύνσεις του γέροντός του, δέχθηκε να γίνει κουρά του και έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα από τα τίμια χέρια του Παπατίχωνα στις 11 Ιανουαρίου 1966 στο σταυρονικητιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού. Ο γέρον Τίχων, κατά κόσμον Τιμαφέη Γκελινκόφ, γεννήθηκε το 1884 στη Σιβηρία, στο χωριό Νόβαε Μιχάηλοφκα. Σε ηλικία 24 ετών ήρθε στο Άγιον Όρος, όπου πέρασε 60 χρόνια με το μεγάλο άθλο της διαρκούς μετάνοιας και της προσευχής. Για τον εαυτό του γέροντας δεν νοιαζόταν καθόλου. Δεν φοβόταν τίποτα, γιατί είχε μεγάλο φόβο Θεού. Το 1979 λοιπόν, που ήρθε στο μοναστήριο Πατήρ Παΐσιος, καθίσαμε στο επίσημο δωμάτιο όπου τον είχαμε βάλει να κοιμηθεί. Στο τέλος πήραμε την ευχή του για να φύγουμε, να πάμε να ξεκουραστούμε. Η αδελφότητά μας έχει το τυπικό να έχει την χαμεκητία, δηλαδή κοιμόμαστε κάτω. Ύστερα από λίγη ώρα ύπνου, χτυπάει η πόρτα μου και μπαίνει ένας αδελφός του μοναστηριού, παλαιός αδελφός του μοναστηριού, που εκείνη τη χρονιά είχε πάρει απολυτήριο από το μοναστήρι.
έρχεται και πλησιάζει προς το μέρος μου. Εγώ ήμουν λαϊκός παιδί, 17,5 χρονών, 18, φοιτητής. Και αυτός ο αδελφός έρχεται να μ' αγκαλιάσει. Δεν μ' αγκάλιασε στις πλάτες, αλλά αρχίζει να μ' αγκαλιάζει προς το κεφάλι. Και έτσι πως πάει να μ' αγκαλιάσει, αρχίζουν τα χέρια του και με μαζεύουν. Τα μάτια του γίνονται σαν κινέζικα, ας πούμε, ενώ στα αυτιά του γίνονται, μεγαλώνουν και γίνονται αιχμηρά, σαν γαϊδάρο, ας πούμε, έτσι. Και ενώ είναι πολύ όμορφος σαν άντρας, σαν μοναχός, γίνεται πολύ άσχημος, τα μάτια του γίνονται κόκκινα και αρχίζει να με πνίγει και πάει να με φιλήσει. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, παιδί ήμουν κιόλας, και αρχίζω και κάνω μετάνοιες. Και αρχίζω και προσεύχομαι, Πάτερ Παΐσιε, βοήθαμε. Αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Σας είπα ότι ήταν πολύ ωραίος σαν άνθρωπος, πολύ όμορφος, ψηλός, ωραίος άντρας, είχε μια φωνή πολύ όμορφη και ήταν πολύ αγαπητός μέσα στους αδελφούς. Αλλά μετά έκανε κάποιες πράξεις χωρίς την ευλογία του γέροντος και τελικά έφυγε από το μοναστήρι. Πέρασαν χρόνια και κάποια στιγμή έτυχε να μιλήσω με τον γέροντα, τον δικό μας, τον πατέρα Εμιλιανό, και μου λέει, τελικά παιδί μου, τάδε δαιμονίστηκε. Πήρε τη μορφή του δαίμονα. Εγώ έγραψα την ιστορία αυτήν και την άλλη μέρα το πρωί την έδωσα στον πατέρα Παΐσιο. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η αλαζονία που μας πιάνει όλους, περισσότερο από όλους, και μας κάνει να καταφεύγουμε πρώτα στους δαίμονες, αλλά και οι δαίμονες οι ίδιοι τιμούν και σέβονται και φοβούνται τον Θεό. Και όπως λένε και τα Ιερά Βιβλία, και ο δαίμονας μιλάει για το Θεό. Έτσι λοιπόν, σήμερα που η εποχή μας δαιμονοκρατείται, ο στόχος μας είναι να γυρίζουμε στους ανθρώπους του Θεού και στην Εκκλησία, γιατί ο δαίμονας είναι πολύ πονηρός και συνήθως χρησιμοποιεί πράγματα που αγαπάμε, ανθρώπους που αγαπάμε, για να μπει μέσα μας και να μας κάνει κακό. Όπως στην περίπτωση του μοναχού, ο οποίος ήταν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους του μοναστηριού, και όμως τη μορφή τη δική του πήρε ο δαίμονας για να έρθει και να με, ας πούμε, να με πνίξει. Οι μαύρες δυνάμεις του σκότους είναι αδύνατες. Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στο διάβολο. Ο γέροντάς του, ο Παπατήχων, τον συμβούλευσε να πάει στα Κατουνάκια. «Έπρεπε να κάνω υπακοή στον γέροντα», είπε. Στις 30 Ιουλίου 1967 έλαβε απολυτήριο και αναχώρησε για τα Κατουνάκια. Βρισκόμαστε στα Καρούλια, το πλέον ασκητικό τόπο του Άθο, για ανθρώπους με αυταπάρνηση που ζουν μοναχική ζωή στα κελιά. Εδώ στα Κατουνάκια έζησε μερικά χρόνια ο γέρον Παΐσιος. Εκεί έγραφε. Δεν είχε υγρασία, δεν είχε καθόλου γείτονες, είχε ησυχία και γαλήνη για την ψυχή του και τα άρρωστα πνευμόνια του. Εδώ πέρασε μάλλον τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του, αφού πάντα επεδίωκε την απομόνωση. Δυστυχώς όμως, εδώ έζησε λίγο. Το μέρος αυτό είναι τόσο απομονωμένο που είναι δύσκολο να φτάσουν εδώ προσκυνητές. Ακόμα και αν έρθουν, θα είναι δύσκολο να διανυκτερεύσουν. Добрый день. Καλημέρα.
Ευλόγησον. Είμαι ο ηγούμενος Κυπριανός. Μέχρι εδώ. Πάει. Τα σκαλοπάτια τελείωσαν. Εδώ έχει σταυροδρόμι. Μέχρι το σταυρό πάμε, ε. Γενικά έχετε άλλο τόσο δρόμο να κάνετε. Ναι. Τι είναι αυτό που φωνάζει έτσι? Εδώ έχει λύκους, α, τσακάλι. Εδώ έχει πολλά τσακάλια. Αγριογούρουνα, τσακάλια. Να, τώρα θα φτάσουμε σε αυτό το κελί και θα πάμε να δούμε το μέρος όπου ζούσε στα καρούλια ο Γέρον Παΐσιος. Έζησε 7 μέρες εκεί στους πρόποδες του Άθο, εκεί που ζούσε στα κατουνάκια, στο λεγόμενο κελί του. Εκεί ζούσε με το μικρό του γατάκι, το Φιόνε, έτσι λεγόταν. Μου έδωσε η μητέρα Ιουστίνη Κέφυρα κονσέρβες ψάρι για τον Γέροντα Παΐσιο, για μας, για να τρώμε, όσο θα ζούσε κι εγώ εκεί μαζί του. Δυστυχώς, δεν φάγαμε τίποτα από αυτά τα ψάρια, γιατί τα έφαγε όλα το μικρό γατάκι του πατρός Παϊσίου. Κοίταξε πέρα, εκεί φαίνεται η θάλασσα από τα κατουνάκια, λέει. Φιόνε, η Ιουστίνη θα μας στείλει άλλο ένα ολόκληρο καράβι ψάρια. Ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια στη σπηλιά αυτή που πολλοί ασκητές είχαν απομονωθεί. Εδώ, σε αυτή τη σπηλιά, έζησε ο Γέρον Παΐσιος. Εδώ είναι η πόρτα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι θαυμάσιο που έχει εδώ τόση ησυχία. Μόνο ο αέρας, τα δέντρα και τα ζώα ακούγονται. Κάθε άνθρωπος που φεύγει από τον κόσμο στην ησυχία, ακόμα και όταν κλείνεται στο σπίτι του, σύντομα, μέσα σε μια μέρα, σύντομα. Αλήθεια, δουλεύει το φως? Α, δουλεύει. Στην καρδιά εμφανίζεται ησυχία και στην ησυχία αυτή ο άνθρωπος αποκτά τον πραγματικό εαυτό του και αφού απομακρυνθεί από τη φασαρία του κόσμου αρχίζει τον πραγματικό διάλογό του με το Θεό. Κάποτε διηγήθηκε, ενώ έλεγα την ευχή τη νύχτα, ήρθε μέσα μου μια μεγάλη χαρά. Συνέχισα να λέω την ευχή και ξαφνικά το κελί μου πλημμύρισε από φως. Ήταν λευκό με μια μικρή απόχρωση προς το γαλάζιο. Η καρδιά μου χτυπούσε γλυκά. Συνέχισα να κάνω κουμποσκίνη μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Το φως ήταν τόσο δυνατό, πιο δυνατό από το φως του ήλιου. Ο ήλιος έχανε τη λάμψη μπροστά του. Έβλεπα τον ήλιο και μου φαινόταν το ηλιακό φως οχρό,
όπως είναι το φως της Ελλήνης κατά την Πανσέλινο. Το φως το έβλεπα για πολύ. Μετά, όταν το φως έλειψε και χάρης μειώθηκε, τότε δεν έβρισκα καμιά παρηγοριά και χαρά, επειδή είχα μεταπέσει από μια κατάσταση σε μια άλλη, κατώτερη. Έβλεπα τον εαυτό μου σαν ζώο. Πήγαινα να φάω, να πιω νερό, να κάνω εργόχειρο και αισθανόμουν σαν ζώο. Η αφήγηση έγινε στις 23 Ιουλίου 1984 για αυτά που συνέβησαν στο κελί του Αγίου Ιπατίου στα Κατουνάκια. Η ζωή στα Κατουνάκια ήταν ήσυχη. Καλημέρα. Απερίσπαστη και πολύ πτωχική. Έκανε εργόχειρο την παράσταση της Σταυρώσεως με την Παναγία και το Θεολόγο σε εικόνα ξυλόγλυπτη από ξύλο κυπαρισιού. Λίγες πουλούσε για να συντηρείται και τις πιο πολλές τις μοίραζε ευλογία. Τώρα ασχολείται κανείς με χειροτεχνίες. Κάνουν ξυλόγλυπτα. Να, ο πατήρ Πάμβος από όλο το Άγιον Όρος έρχονται για τα σταυρουδάκια του. Ήμουν πάλι στον πατέρα Παΐσιο και μου λέει, έτσι λοιπόν, πατέρα Αμφιλόχιε, ήμουν τότε ήδη δεσπότης. Ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Θεός τα έφερε έτσι που εδώ και 6 μήνες ούτε στο Όρος ούτε πουθενά αλλού δεν είχε ρίξει μια σταγόνα βροχή. Όλα ξεράθηκαν. Νερό δεν υπάρχει. Και να, πριν από μερικές μέρες, το καημένο, νερό δεν υπάρχει. Ήρθε και με παρακαλεί, δώσ' μου νερό. Είχε ένα σκεύος. Αυτό το σκεύος το κληρονόμησε από το γέροντα Τίχωνα. Ήταν το αγαπημένο του. Και πιάτο ήταν και ποτήρι. Ό,τι έτρωγε, από αυτό το σκεύος το έτρωγε. Το γέμισε λοιπόν, είχε μια στέρνα για νερό. Το γέμισε λοιπόν όλο αυτό το σκεύος. Και το καημένο το φίδι πίνει, το ήπιε όλο. Και αφού το ήπιε, στάθηκε, λέει, και κάνει με το κεφάλι του. Ευχαριστώ, με την αγάπη σου. Και έφυγε, αργά. Στο Άγιον Όρος έκαναν κάπου λιτανία για την ανομβρία. Και αντί να βρέξει, έπιασε πυρκαγιά. Δεν γίνεται λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να πονέσουμε. Μπορεί να παραμείνει πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγεροι. Παρόλα τα δύσκολα χρόνια, βλέπω στα μοναστήρια να επικρατεί ένα πνεύμα. Να είμαστε χαρούμενοι. Εδώ καίγεται ο κόσμος. Μια φορά, της Παναγίας, σε ένα μοναστήρι είχαν εργάτες. Ολόκληρο συνεργείο, με αλυσοπρίωνα και ξύλευαν το δάσος. Ενώ ήταν ξάστερος ουρανός, ήρθε ένα σύννεφο, έπεσαν κεραυνοί κοντά στους υλοτόμους και έφυγαν με τέτοιο τρόμο, ενώ πήρε το δάσος φωτιά, ούτε καν ειδοποίησαν. Τρόμαξαν να τη σβήσουν αργότερα. Μετά λέμε φταίει ο διάβολος. Δεν φταίει ο διάβολος, αλλά εμείς δεν αφήνουμε το Θεό να μας βοηθήσει. Όταν δουλεύουμε τις αργίες, δίνουμε δικαιώματα και εξ αρχής μπαίνει ο διάβολος. «Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν», λέει ο ψαλμός. Αυτό έχει ευλογία. Τα άλλα όλα είναι ροκανίδια. Πρέπει όμως να έχει κανείς πίστη, φιλότιμο και ευλάβεια και να τα αφήνει όλα με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλλιώς και τις γιορτές θα κουτσοδουλεύει και τις άλλες μέρες θα χαζεύει. Η
Αυτά τα πλάνα γυρίστηκαν στην Ελλάδα. Λαός βγήκε στους δρόμους να ζητήσει την παρέτηση της ανακτορικής αυτοονομαζόμενης κυβέρνησης του Αθανασιάδη Νόβα. Αυτές τις μέρες αποφασίζεται αν η Ελλάδα θα συνεχίσει με δημοκρατική πορεία ή αν θα μπορέσει η αντίδραση να αφαιρέσει από το λαό τις κατακτήσεις του. Πονούσε για όλο τον κόσμο. Τα αισθάνθηκα με όλη την ύπαρξή μου τα πάθη του και τη σταύρωσή του και τη φροντίδα του για τη σωτηρία όλου του κόσμου, τη θυσία του για όλο τον κόσμο. Του έλεγαν, γιατί δεν γίνεσαι ιερέας, θα μπορούσες να βοηθάς τον κόσμο σαν πνευματικός. Και εκείνος έλεγε, μα τι θέλουν, να με περιορίσουν σε μια μικρή ενορία. Για μένα όλος ο κόσμος είναι μικρός, ο πόνος όλου του κόσμου. Στραντάνια σε εγώ μοίρα. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πολύ ελέ, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Στο μεταξύ, ο γέροντάς του, ο Ρώσος ασκητής Παπατήχων, βρισκόταν στα τελευταία του. Τις τελευταίες 10 ημέρες κάλεσε κοντά του τον υποτακτικό του Παΐσιο, ο οποίος γράφει τα εξής. Αυτές οι 10 τελευταίες ημέρες που παρέμεινα κοντά του ήταν η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού για μένα. Γιατί βοηθήθηκα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να το ζήσω λίγο από κοντά και να το γνωρίσω καλύτερα. Το τελευταίο βράδυ, συνέχεια, επί 3 ώρες, είχε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι μου, με ευλογούσε και με ασπαζόταν για τελευταία φορά. Κοιμήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1968, αφού προαισθάνθηκε το θάνατό του και είχε ετοιμάσει με τα χέρια του τον τάφο του. Στον καλό του υποτακτικό, το γλυκό Παΐσιο, όπως τον αποκαλούσε, άφησε την ευχή του και την υπόσχεση ότι θα τον επισκέπτεται κάθε χρόνο. Είπε ακόμα, «Εμείς, παιδί μου, θα έχουμε ακριβή αγάπη σε αιώνα σε αιώνων». Παπατήχων είπε, «Λοιπόν, γιέ μου, αν μείνεις εδώ, σε μένα, θα σε επισκέπτομαι μετά το θάνατό μου». Ρωτάω τον πατέρα Παΐσιο, τήρησε την υπόσχεσή του. Πολύ περιέργεια έχεις. Εξωτερικά, η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Σταμποτά εικονάκια και σταυρού στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. Μια από τις ημέρες, μου λέει η Ελπίδα, ξέρεις, πήρα επιστολή από τον ξάδελφό μου, από το Άγιο Όρος, από τον πατέρα Αβέρκιο. Αυτή ήταν ξαδέλφη με του πατρός Παϊσίου. Πολύ σπουδαία η επιστολή αυτή. Τι έγραφε η Ελπίδα, μέσα σε όλα που μου γράφει για πνευματική νοθεσία, μου λέει, εμείς εδώ, Ελπίδα, στο Άγιον Όρος, κρατάμε πολύ σιωπή
και δεν λέμε τίποτα άλλο από το τι είναι ευλογημένο και το να είναι ευλογημένο. Αυτές οι τρεις φράσεις τόσο πολύ με εντυπωσίασαν που τις κράτησα μέσα στην καρδιά μου. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν. Γι' αυτό, κατά το έτος 1977, αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελναν επιστολές. Αντιθέτως, περιόρισε την αλληλογραφία για να του μένει περισσότερος χρόνος για προσευχή, την οποία και θεωρούσε ως την κυριότερη προσφορά του μοναχού προς τον κόσμο. Όμως η παρουσία του Γέροντα ήταν τόσο απλή και ταπεινή, που μέσα στην απλότητα και στην ταπείνωση έκρυβε εκείνον τον μεγάλο και πολύτιμο θησαυρό του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο Γέροντας μου λέει, είσαστε νέα παιδιά, να κάνετε πολλές μετάνοιες, πολλές γονεκκλησίες. Εγώ απόρρισα, τον ερωτώ Γέροντα πόσες να κάνουμε δηλαδή κάθε μέρα. Εκείνος μου λέει να κάνετε πολλές, είστε νέοι να κάνετε πολλές. Με τον λόγο αυτό, κατά έναν θαυμαστό τρόπο, ευωδίασε όλη η περιοχή γύρω, όλα τα βουνά, οι πέτρες, τα δέντρα, ο αέρας, η φύση όλοι, και αισθάνθηκα με τον άλλο συμφοιτητή μου που είμαστε μαζί αυτή τη φοβερή και μεγάλη ευωδία, η οποία έπιανε όλο τον χώρο, όλη την περιοχή. Ο Γέροντας βιαστικά έκλεισε την πόρτα και πήγε βιαστικά πίσω στο καλυβάκι του. Εμάς όμως μας κυριάρχησε μια μεγάλη χαρά στην ψυχή μας, πλημμυρισμένη η τόπη από την ευωδία αυτή, και τρέχοντας πηγαίναμε προς τις Καριές, μην μπορώντας να σταματήσουμε από τη μεγάλη χαρά που αισθανόταν η ψυχή μας και από την ευωδία η οποία μας συνόδευε. Τότε διερωτούμαστε τι σήμαινε αυτό το πράγμα. Παρόμοιο γεγονός, ο Γέροντας είχε ζήσει και στον Τίμιο Σταυρό, το οποίο διηγήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1978 ως εξής. Μια φορά προσευχόμουν όρθιος για πολλές ώρες. Όχι μόνο δεν αισθανόμουν κούραση, αλλά απερίγραπτη χαρά τόσο που δεν ήθελα να διακόψω την προσευχή. Για να μπορέσω να συνεχίσω όσο το δυνατόν περισσότερο, πήγα να ζωστώ μια χοντρή ζώνη. Δεν μπόρεσα όμως να την πάρω και σωριάστηκα κάτω τελείως, σαν κουβάρι. Με κρατούσε τόση ώρα ο Θεός και μόλις πήγα να προσθέσω δήθεν την ανθρώπινη μου δύναμη και φροντίδα, πήρε τη δύναμή του για να μου δείξει τι αξία έχει η δική μου προσπάθεια. Τον επισκέφθηκε ένας μοναχός πλανεμένος. Είχε βάλει όρο στον εαυτό του να μην πιει ποτέ νερό. Πλάνη είναι φοβερό πράγμα και δύσκολα θεραπεύεται κανείς από αυτήν. Ο Γέροντας όμως βρήκε τον τρόπο με τη διάκρισή του να τον βοηθήσει. Διηγήθηκε. Τον κέρασα λουκούμι και νερό. Μου λέγει, εγώ δεν πίνω νερό. Κατάλαβα την πλάνη του. Του λέγω, εγώ δεν σου λέω να πιεις όλο το ποτήρι. Άμα θες, πιες μόνο μια γουλιά. Ήξερα τι θα συμβεί. Γι' αυτό είχα και τον κουβά γεμάτο νερό. Αυτό ήταν. Από τη στιγμή που πήρε το ποτήρι να πιει μόνο μια γουλιά, το ήπιε μονορούφι όλο. Έπειτα ζήτησε κι άλλο, κι άλλο ποτήρι. Με μανία σαν να κεγόταν, ώσπου στο τέλος κόντεψε να πιει σχεδόν όλο τον κουβά. Ο όρος που είχε βάλει στον εαυτό του, ο πλανεμένος, προερχόταν από υπερηφάνεια και φυσικά δεχόταν και δαιμονική βοήθεια για το εγωιστικό κατόρθωμά του. Μόλις όμως έκανε υπακοή και ταπεινώθηκε, σταμάτησε η δαιμονική ενίσχυση και πλέον αδυνατούσε να τηρήσει τον όρο που είχε βάλει.
γράφει σε επιστολή του από 11 Οκτωβρίου 1968. «Θα μάθατε δια την αλλαγή του τόπου και ζωής, δηλαδή από έρημον εις μονήν και από τελεία μεριμνησία σε μέριμνες και ευθύνες. Πιστεύω ότι θα εύχεστε να είναι η θητεία μου μικρή, δια να βρω και πάλιν των σκορπισμένων εαυτών μου». Ο μοναχός είναι φως, φάρος στα βράχια και όχι φανός για τον κόσμο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Βρισκόμουν στη Μονή Σταυρονικήτα. Ήτανε σπέρα. Φεύγοντας, βρίσκω έξω από την πόρτα του μοναστηριού ένα λαϊκό που ήθελε να μου μιλήσει. Προχωρώντας, άρχισε να μου λέει τα προβλήματά του. Η ώρα περνούσε και ήμουν άρρωστος. Ήταν τέτοια η αρρώστια που ούτε μπορούσα να καθίσω να ξεκουραστώ, ούτε να στέκομαι όρθιος. Ενώ λοιπόν μου μιλούσε, πέρασε η ώρα και νύχτωνε. Σκέφτηκα σε μια στιγμή την αρρώστια μου και θέλησα να διακόψω τη συζήτηση. Αλλά είπα, ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα, εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάξω. Και έτσι συνέχισε να μου μιλά μέχρι που νύχτωσε τελείως. Ο λαϊκός είχε να κινηθεί κάπου σε γνωστό του κελί. Η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Αφού τελειώσαμε, πήρα το δρόμο για να πάω στο καλύβι. Μπήκα στο μονοπάτι και θα περνούσα από ένα σημείο που είναι στενό και απότομο. Όταν έφτασα στο σημείο αυτό, επειδή δεν έβλεπα, δεν είχα και φακό μαζί μου, πέφτω μέσα στα κλαδιά και στα βάτα και πιάστηκα από τα κλαδιά. Δεν έβλεπα καθόλου και μου ήρθε το σακίδιο στο κεφάλι μου. Στη θέση που βρισκόμουν σκέφτηκα, τι να κάνω, ας κάνω το απόδειπνο. Αρχίζω, Άγιος ο Θεός κλπ. Σε μια στιγμή ανάβει ένα φως δυνατό. Το κεφάλι μου έγινε σαν λάμπα. Γύρω μου έγινε μέρα. Οπότε είδα που βρισκόμουν και σκαρφάλωσα και βγήκα. Το φως συνέχιζε να φωτίζει γύρω μου. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη από ουράνια αγαλίαση. Πράγματι ο γέροντας, αφού βοήθησε να μπει μια σειρά στη νεοσύστατη αδελφότητα, εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού. Το ομόλογο έχει ημερομηνία 2 Μαρτίου 1969. Έγραφε σε επιστολή του από 10 Απριλίου 1969. Τώρα που έχω ελευθερωθεί με τη χάρη του Θεού από τη Μονή και βρίσκομαι στη γλυκιά μου ησυχία, να εύχεστε να αφανιστώ μάλλον παρά να εμφανίζομαι. Είναι αλήθεια ότι όταν αφανίζομαι, τότε νιώθω τον εαυτό μου να βρίσκομαι κοντά στον ταλαιπωρημένο κόσμο. «Πάτερ, τι κάνεις εδώ?» τον ρώτησε κάποιος αδιάφορος. «Προσέχω τα μυρμήγκια να μην τζακώνονται». Σε παρόμοια περίπτωση, που ρωτήθηκε πώς περνά τη νύχτα του, απάντησε. «Να, τα καντήλια που είναι στον ουρανό έχω διακόνημα να τα ανάβω κάθε βράδυ», εννοώντας τα αστέρια.
ένιωθα κάποια δυσκολία να προσευχηθώ στο Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα, την Αγία Ευθυμία το ίδιο. Τη φωνάζω Αγία Ευφημούλα μου. Στο Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα του με φόβο τη φιλούσα. Και όταν την ώρα που έλεγα την ευχή, έφευγε καμιά φορά ο νους μου από το Χριστό, δεν στενοχωριόμουν. Ποιος είμαι εγώ για να έχω συνέχεια το νου μου στο Χριστό, σκεφτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σας πω. Ήταν βράδυ του Τιμίου Προδρόμου και ξημέρωνε το Αγίου Κάρπου. Νιώθω ανάλαφρος, πούπουλο, καμιά όρεξη να κοιμηθώ. Σκέφτομαι, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα να στείλω στις αδελφές. Μέχρι τις 8.30 αγιορείτηκα, έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν ίσταζα, είπα να ξαπλώσω γιατί ένιωσα λίγη κούραση στα πόδια. Παίρνει να φωτίζει. Στις 9 η ώρα, 6 περίπου κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο. Βλέπω το Χριστό μέσα στο φως σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι. Τα μαλλιά του τα ξανθά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε. Κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς εμένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά, είτε ανοιχτά είτε κλειστά, καμιά διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα, σκέφτηκα πώς μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να κουμπίσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα. Απόμεινα. Τι γλυκύτητα ένιωθα. Τι αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά εκείνη. Ήταν αυτό που λέει «Ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων». Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία κάποτε, δεν θυμάμαι πού, έμοιαζε κάπως.